Σφόδρα ενοχλημένη είναι η κυβέρνηση με την στάση της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πύλα. Όπως αποκάλυψε ο Αντένα και ο δημοσιογράφος Μάριος Αδάμου, η ψευδοαστυνομία, σε συνεννόηση με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, διενήργησε εφόδους σε υποστατικά στο μεικτό χωριό, εν αγνία μάλιστα των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη παραβίαση του καθεστώτος της ουδέτερης ζώνης, την οποία θα πρέπει να υπενθυμίσουμε. Τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούν κατόπιν άδειας που έλαβαν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Κυρίαρχο κράτος, νόμιμη αρχή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και όπως εξυπακούεται, νόμιμη αρχή είναι και η αστυνομία για να διενεργεί τους οποιοσδήποτε ελέγχους στην περιοχή της Πύλας. Χθες η UNFICIP σχολίασε μέσω Twitter το ρεπορτάζ του Αντένα, εξισώνοντας στην ουσία τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτές του παράνομου καθεστώτος και διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι η Κυπριακή Αστυνομία ενημερώθηκε έγκαιρα, ισχυρισμός ο οποίος ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται. Ήδη προβαίνουμε σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα σε ανώτατο επίπεδο εδώ με τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο, έτσι ώστε να αποτρέψουμε από το να συμβεί κάτι ανάλογο στο μέλλον. Η επιχείρηση των κατοχικών αρχών στην Πύλα, που αποτελεί ουσιαστικά προσπάθεια να δηλώσουν ότι έχουν δικαιοδοσία στην περιοχή, ακολούθησε εκείνη που διεξήγαγε αρχές Αυγούστου ειδικό σουλαμό τη Κυπριακή Αστυνομία για πάταξη αδικημάτων που αφορούν στον παράνομο τζόγο. Από τις εφόδους της ψευδοαστυνομίας συνελήφθη ένας Τουρκοκύπριος από την Πύλα και αναζητεί. Δεύτερος, ο οποίος φέρεται να είναι διαχειριστής του παράνομου καζίνο.